Είμαι από αυτούς που είχα προτείνει να πάμε στον Καλλικράτη να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, να ετοιμαστούν οι υπουργικές αποφάσεις και ό,τι άλλη διαδικασία απαιτείται και με εφαρμογή πλέον του όλου θεσμικού πλαισίου να ξεκινήσουμε το 2014 με ανοιχτό ορίζοντα πενταετίας. Όπως προβλέπετε. Για να βάσει το λίγο. Δυστυχώς δεν με άκουσανε. Και θυμάμαι, θα θυμάστε αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, την τελευταία Γενική Συνέλευση που κάναμε στο Κάραβελ, που ήρθε ο κύριος Ραγκούζης περιχαρής, ότι μειώνει τους Δήμους, μειώνει τους Δημάρχους, μειώνει τα Δημοτικά Συμβούλια, μειώνει τους υπαλλήλους και μας δίνει εξειδικευμένο προσωπικό από την 1η Γενάρη του 2011 για να ξεκινήσουμε και ένα τεράστιο πρόγραμμα Ελλάδα με δισεκατομμύρια από πίσω. Βέβαια, στην πράξη δεν έγινε. Μας περιπτώσει αυτά αποτελούν παρελθόν. Από το 1950 η αυτοδιοίκηση αγωνίζεται, αλλά δυστυχώς τα επιτεύγματά της είναι πάρα πολύ ισχνά. Και σήμερα δυστυχώς η κεντρική διοίκηση, η όποια κεντρική διοίκηση και από όποιο κόμμα εκπροσωπείται, δυστυχώς βάλει κάτι στις αυτοδιοίκησεις. Και παρακολουθήστε. Είναι δυνατόν να συζητάει ο Σαχινίδης και να λέει στον πρόεδρο της ΣΚΕΔΕ ότι κάναμε λάθος και δεν βάλουμε 400 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό για την αυτοδιοίκηση. Ήταν γελιότητες. Άρα υπάρχει σκοπιμότητα. Και τα χρήματα τα οποία καταβάλλονται από τον Γενάρη μέχρι σήμερα δεν τους βγαίνουν για να κλείσουν τη χρονιά το 2012, τους λείπουν τα 400 εκατομμύρια και γι' αυτό και κάνουν περικοπές, για να βγάλουν τη χρονιά. Άρα όχι μόνο δεν υπάρχει λάθος, υπάρχει σκοπιμότητα, ξέρετε με κύριε Πρόεδρε. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί. Και περιμένω από εσάς, από τα όργανα τα δικά μας τα συνδικαλιστικά, να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυσου τι γίνεται. Και να μην επαναπάβεστε στην όποια δήλωση οποιοδήποτε πρωθυπουργό. Διότι είχαμε τη δήλωση του Απριλίου ότι τάχα θα καλυφθούν τα 300 εκατομμύρια έσω στοιχειοδός για να ανταποκριθούμε και στην πράξη δεν έγινε τίποτα. Άρα λοιπόν πρέπει να περάσουμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, αφού προηγουμένως όμως ενημερώσουμε τα κόμματα, διότι οι συζητήσεις γίνονται μέσα στη Βουλή. Έχουμε ένα θεσμικό ρόλο όλοι. Έχουμε επίσης νόμους οι οποίοι έχουν ψηφιστεί και οφείλει και πρέπει το ελληνικό δημόσιο ή όποια κυβέρνηση να τους εφαρμόζει. Να κάνουμε λοιπόν μία μελέτη γρήγορα ή να πάρουμε μία πληροφόρηση από το Γενικό Λογιστήριο με το 3852, αγαπητέ Πρόεδρε, τι εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο. Αποδίδει το 20% και τα υπόλοιπα κατηδίαν που πρέπει να αποδώσει και είναι συνυφασμένα ή είναι ισοσχεσμένα με αυτά που πρέπει να πάρουμε, λέει όχι. Για να απαντήσουμε κι εμείς και να πάρουμε με το μέρος τον κόσμο. Διότι τελικώς έχει ένα ισχυρό όπλο η όποια κυβέρνηση. Σου λέει, εάν κλείσει το Δήμο όποιος δήμαρχος, κυνηγάει έμεσα τον πολίτη, την τοπική κοινωνία. Η Αθήνα είναι μακριά. Οι μούτζες σε εμάς έρχονται. Δεν πάει στον όποιο υπουργό. Άρα λοιπόν πρέπει να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία και συμφωνώ πλήρως με αυτά που είπε ο Λάζαρος ο κ. Ζογλου. Δημοσιότητα και ενημέρωση. Και θα διαφωνήσω πλήρως με τον κ. Ιωακιμίδη. Δεν θα βάλουμε ένα θέμα. Είμαι συνδικαλιστής από παλιά. Και θυμάμαι εδώ στο Δικηγορικό Σύλλογο που είχα εκλεγεί τρεις φορές. Προτάσαμε διεκδικητικά κατά προτεραιότητα 5 και 7 θέματα για να πάρουμε τα 3. Όχι να προτάξουμε ένα σήμερα. Τι είπατε. Για τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης, λέει αυτό. Τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης, αλλά όταν. Όταν ήταν να περάσει το νομοσχέδιο για το πράσινο ταμείο, εντό παρεδέψεω θα σα πω ότι εγώ έχω δώσει ήδη 10 εκατομμύρια ευρώ και δεν έχω πάρει ούτε μισό ευρώ για να περάσουν το σκόπο τη αντισυνταγματικότητα. Είπα να τα δώσω στου Δήμου. Για πλατείε, κοινόχρηστου χώρου κτλ. Και ευνηδίω βλέπουμε. Φεύγει το 95% και πάει στο γενικό προϋπολογισμό. Εμείς τι κάναμε? Μήπως έχουμε και ευθύνη κι εμείς? Μήπως τελικά το γεγονός ότι παίρνουν και τους μισθούς ακόμη και από τους αντιδημάρχους αντί της μειώσεως των αριθμών είναι και αυτό ένα κυνήγημα επίσης κατά της αυτοδιοίκησης? Ας μας προβληματίσουν όλα αυτά. Ενημερώστε τα κόμματα. Είμαστε δίπλα σας. Να είναι ομόφωνες οι προτάσεις μας. Με συγχωρείτε για τη φωνή μου. Οι προτάσεις μας πρέπει να είναι ομόφωνες και οι διεκδικήσεις μας να μπουν μέσα από αυτή τη διαδικασία και εναλλακτικών προτάσεων. Όχι μόνο για τα 300 εκατομμύρια. Πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που μας δίνει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Είτε 3852 λέγεται αυτός, είτε οποιοδήποτε άλλος νόμος. Ευχαριστώ πολύ.